συνεργασία μαζί του, σε συζήτηση. Θα έχουν συνυπολογιστεί όλα τα δεδομένα από το ερωτηματολόγιο που θα έχει συμπληρώσει και θα αρχίσει. Έχουν βγει έξω συνεδρία, έχουν τελειώσει την περιοχή σας και έχουν μετρήσει τα πάντα και τα όρια των καλλιεργειών, των ερωτηματολογημένων, έχουν καταγράψει αριθμό δέντρων όπου υπάρχουν κτίσματα, είδος κτισμάτων. Άρα, όπως καταλαβαίνετε, όλη αυτή η δουλειά έγινε πλήρως για όλο αυτό το άξονα. Συνεργεία, μετρήσαν έξω και αποτυπώσανε τοπογραφικά ό,τι λεπτομέρεια υπάρχει πάνω στο έδαφος. Το πανιάκι κατεβαίνει αριστερά, να το πω έτσι, από τον Αντίγωνο, φιλώντα, κατεβαίνει κάτω προς το περιδί καπεντάρου του Πτολεμαϊδα, δροσερό, και μετά ανεβαίνει προς τον Βαρικό. Τα συνολικά αγροτεμάχια που επηρεάζονται στο Δήμο Μηντέου, ο αριθμός είναι 420 με 430. Το χρονοδιάγραμμα, το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωση με βάση αυτά που λέει ο ΤΑΠ είναι ότι το 2019, στα μέση του 2019, θα έχει οριστικοποιηθεί η κατασκευή του αγωγού και θα περνάει αέριο μέσα από τον αγωγό. Το χρονοδιάγραμμα για την κατασκευή του αγωγού ξεκινάει από το 2014 και ξεκινάει κυρίως από τους σταθμούς αποσυμπίωσης και κυρίως από τον πρώτο σταθμό αποσυμπίωσης που είναι στους κήπους του Εύρου. Και αργότερα, μετά με τις διαπραγματεύσεις, να προχωρήσει. Δηλαδή, με το στο τέλος του 2014 να ξεκινήσουν η κατασκευή του αγωγού. Θέλω να τονίσω εδώ ότι ο χρόνος που υπολογίζεται για το κάθε ένα αγροτεμάχιο, για το πόσο θα χρειαστεί, είναι 3 μήνες. Σε 3 μήνες, από τη στιγμή που θα έρθει η συμφωνία, θα μπει μέσα είτε από το δρόμο που σας είπα ότι θα σκάψει, θα το ολοκληρώσει τον αγωγό και θα το αποκαταστήσει. Εδώ είναι ότι η ιδιοκτησία, προφανώς ξέρετε εδώ, γιατί έχετε πολύ μεγάλη εμπειρία στην περιοχή από την ΔΕΗ και από την ζώνη δουλειές, η ιδιοκτησία παραμένει του ιδιοκτήτη. Απλώς η δουλειά είναι ένας περιορισμός όσον αφορά τη χρήση στο συγκεκριμένο κομμάτι. Εκεί έχουμε μια μεγάλη ευαισθησία σχετικά με την δέσμευση της γης. Έχουν κάποιες εκτάσεις από ιδιοκτήτες οι οποίοι δεν θέλαν να τις δώσουν και αυτές μέσα από διαδικασίες όπως τις είπατε της ελληνικής νομοθεσίας είτε με πρότυπα τα οποία πάτε να κατηγορώσετε, δεσμεύονται. Αν κάποιος δεν θέλει να το δώσει, είναι αναγκαστική η δέσμευση, γιατί ό,τι και να κάνει, θέλει δηλαδή κάποια στιγμή θα δεσμευτεί και θα σταματήσει οποιαδήποτε διαδικασία διεκδίκησης. Αυτή η διαδικασία διεκδίκησης μέσα από τα πρότυπα που θα γίνουν θα έχει καθορισμένο χρόνο, γιατί εδώ ξέρουμε ότι για να γίνει μια απόφαση επαναδρίωσης μιας έκτασης σε έναν οικισμό, μπορεί να πάει και μια δεκαετία. Να υπάρχουν δεσμεύσεις να υλοποιηθεί το έργο και μετά να βγουν δικαστικές αποφάσεις για τις αποζημιώσεις. Κάποιος δεν συμφωνήσει στις διαπραγματεύσεις που είπε και η κυρία Παπαγιωργάτα, γιατί το πρώτο βήμα είναι διαπραγματεύσεις. Εάν δεν συμφωνήσει κάποιος με τις διαπραγματεύσεις ή γιατί βρίσκεται ότι η τιμή δεν είναι σωστή, είτε διότι απλώς δεν συμπαθεί το ΤΑΠ και δεν θέλει να το δώσει, οτιδήποτε, η διαδικασία προβλέπει ότι θα πούμε σε διαδικασία αναγκαστικής απαλωτρίωσης. Η διαδικασία όμως αναγκαστικής απαλωτρίωσης στην περίπτωση του ΤΑΠ είναι ότι επειδή από τη μία πλευρά αυτός ο οποίος θα κάνει την απαλωτρίωση είναι ένας ιδιώτης, ο οποίος δεν έχει υπαρξιακά αλλά θέλει να κάνει το έργο και επειδή έχει και τα λεφτά, ουσιαστικά θα προτείνει σε ένα δικαστήριο την τιμή αποζημίωσης την οποία θα έχει πληρώσει όλους τους υπόλοιπους και οι οποίοι όλοι οι υπόλοιποι θα τη θεωρούν έντιμη, θα το καταθέσει στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και θα προχωρήσει στην ολοκλήρωση του έργου χωρίς να περιμένει διαδικασίες κτλ. Τι κλίμακες αποζημιώσεων, δεν θα γίνει που σημαίνει ότι αναλόγω με την περιοχή, αναλόγω με τα δεδομένα της περιοχής, δηλαδή θα υπάρξουν κάποια βάση κάποιες κλίμακες αποζημιώσεων. Στη συνέχεια όμως, με τα στοιχεία που έχουν ασχοληθεί από την έρευνα, θα συνυπολογιστεί στη διαπραγμάτευση στην ατομική με τον καθένα οι ιδιαιτερότητες του συγκεκριμένου. Να πω λίγο. Υπάρχει καθόλου δύο σωξίες. Δεν θα πάρετε καθόλου δίωση. Και σήμερα δεν σκέφτεται να κάνει μια επένδυση. Και αποφασίζει μετά από 2 χρόνια. Ουσιαστικά θα έχει πρόβλημα οπωσδήποτε στα 400 μέτρα. Δεν θα μπορεί να κάνει μια χημική βιομηχανία. Μια επένδυση. Άρα υποβαθμίζει την περιουσία του. Θα μπορεί μετά να διεκδικήσει αυτό ο αποζημίωση γιατί υποβαθμίστηκε. Γιατί γενικά τι αντιλήφθηκα εγώ, ότι σε αυτή τη ζώνη των 400 μέτρων υπάρχουν δεσμεύσεις και δεν θα μπορούν να γίνουν διάφορες επενδύσεις. Άρα αυτή η ζώνη θα λειτουργεί με έναν ειδικό τρόπο. Άρα επηρεάζεται όλη αυτή η ζώνη των 400 μέτρων. Άσχετα αν εσείς σήμερα έχετε δεσμεύσεις
να αποζημιώσετε ή να ασχοληθείτε μαζί του. Γι' αυτό που λέτε. Προφανώς όμως καταλαβαίνετε ότι πρέπει να παίξει μια ημερομηνία που είναι cut off date, δηλαδή μέχρι εκείνη τη μέρα το τι ενδιαφέρεται κανένας. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Δηλαδή δεν μπορεί ο ΤΑΠ να σκεφτεί ότι μετά από 20 χρόνια, να σας πω εγώ, ένα πολύ πιο. Θέλει ο Στοφιλώτα να γίνει μια επέκταση σχεδίου πόλης. Μετά από 20 χρόνια. Ξέρουμε όλες τις διαδικασίες κτλ. Ο ΤΑΠ δεν μπορεί να έρθει να πάει να αποζημιώσει όλους τους δικαιούχους, γιατί αργότερα μετά από 20 χρόνια θα γίνει μια επέκταση σχεδίου πόλης. Το ένα κομμάτι είναι αυτό. Ένα δεύτερο κομμάτι. Μετά από 2 χρόνια που λέτε εσείς, κάποιος θα πάει να κάνει μια επένδυση, θα πάει να πάρει μια άδεια. Κάποιος θα τον ενημερώσει ότι εκείνο ο αγωγός. Και από τη στιγμή που δεν μπορεί, θα πρέπει να το συζητήσει με τον ΤΑΠ για να δει αν υπάρχει λύση. Γιατί μπορεί να υπάρξει λύση. Μπορεί να υπάρχει λύση. Δεν είναι σίγουρο ότι θα τον αποζημιώσει. Μπορεί να του πει ναι, κάνει τη χημική βιομηχανία ή κάνει αυτό κτλ. Και μετά να μπορέσει ο ΤΑΠ αντιστοίχως να πάρει κάποια μέτρα ασφαλείας στο συγκεκριμένο κομμάτι και να μπορέσει δηλαδή να μην τον αποζημιώσει. Αλλά αυτό δεν σημαίνει. Γιατί οι περιπτώσεις δέσμευσης πέραν των 40 μέτρων είναι. Πώς να το πω. Πολύ εξειδικευμένες. Πολύ εξειδικευμένες. Δηλαδή περισσότερο θα είναι αυτό. Μία είναι βαριές βιομηχανίες και είναι και μεγάλα οικιστικά σύνορα. Τα βροχή φυσικού αερίου, αναμονή μπορεί να είναι και μία μπάνα η οποία κλείνει και αυτή απαιτεί από πίσω μια μεγάλη εγκατάσταση για να διαχειριστεί το φυσικό αέριο στις υπόλοιπες κοινότητες, βιομηχανίες και οτιδήποτε. Εκτός από την Αλβανία, γιατί διάβασα τις επισημάνσεις και τις αρχές που δίνετε, εκτός από την Αλβανία, όπου προβλέπεται να δώσει ο αγωγός ένα δις επίσης για κλινικά από τον νόμο, στην Ελλάδα θα προβλέπεται που δεν άλλο να γίνει, πέρα από την Μακεδονία. Λοιπόν, η συμφωνία φιλοξενούσας χώρας προβλέπει ότι η Ελλάδα θα πάρει ένα δισεκατομμύριο κυβικά μέτρα το χρόνο από το 2019 και μετά και προβλέπονται 5 σημεία στα οποία μπορεί να συνδεθεί τοπικό εθνικό δίκτυο με αυτό. Ο ΤΑΠ ωστόσο είναι αγωγός μεταφοράς. Το οποίο σημαίνει ότι το παράδειγμα του Δήμου, πώς το επαναλάβω λίγο και που είναι τέντα πράγματα λίγο έτσι πολύ απλά, είναι, και το είπα στους Καστοριανούς πρώτα, λέω, είναι μια τεράστια ανταλίκα η οποία γέμισε μήλο από την Καστοριά και θα πάει στη Γερμανία. Στον δρόμο το σταματάει ένας και του λέει, μπορείς να μου πουλήσεις ένα κιλό μήλα. Η ταλίκα λοιπόν δεν μπορεί να πουλήσει για δύο λόγους μήλα. Πρώτον, διότι δεν μπορεί να βγάλει ένα κιλό μήλα από ξέρω πόσους τόνους μήλα, γιατί θα χαλάσει όλο το ζύγι του ιστορίας. Και επιπλέον, διότι δεν της ανήκουν τα μήλα. Ο ΤΑΠ λοιπόν δεν έχει το φυσικό αέριο. Το φυσικό αέριο είναι η κοινοπραξία ιδιοκτητών που έχει το φυσικό αέριο στο Αζερβαϊτζάν. Άρα, οποιαδήποτε συμφωνία πρέπει να γίνει με τους μετόχους του κοιτάσματος του Αζερβαϊτζάν. Αυτή όμως έγινε για την Ελλάδα εδώ και μια εβδομάδα περίπου, όπου οι Αζέρες συμφώνησαν με την ΔΕΠΑ να πουλήσουν τελικά 1 δισεκατομμύριο κυβικά μέτρα μια ποσότητα στην Ελλάδα. Τώρα, σαφώς όπως λέτε, από πίσω στο επίπεδο το εθνικό, χρειάζεται να στηθεί ένας τεράστιος μηχανισμός, ο οποίος σαφώς κοστίζει λεφτά, αλλά δεν είναι δουλειά του ΤΑΠ αυτό, ούτε μπορεί να γίνει. Πρέπει να βρεθεί ένας επενδυτής, άλλος, η ΔΕΠΑ, η οποία θα στήσει το δίκτυο και η οποία θα συνδέσει εκεί για να το πάρει. Αυτό θα μπορεί να γίνει μέσω της αναμονής, δηλαδή. Ναι, ναι, αυτό, ακριβώς. Δηλαδή, αν θα υπάρχει αναμονή, θα μπορεί αργότερα να γίνει επένδυση. Ακριβώς. Αυτό κατάλαβα. Ακριβώς. Οι εγκαταστάσεις αυτές. Αυτό απέναντι στην Κωνσταντινούπολη ότι από εθνικό επίπεδο θα γίνει η επένδυση. Αυτό είναι ποια Ελλάδα. Ναι. Ποια είναι αφορά. Ανάλογα το παραστατικό ενδιαφέρον που θα υπάρχει, αν θα χρηματοδοτήσει ένα επιπλέον δίκτυο, ο αέρης θα υπάρχει μέσω του ΤΑΠ, θα το πούμε απλά, αν θα μπορέσει να κολλήσει ένα άλλο δίκτυο κάποιο με οδηγητή, να μπορέσει να κολλήσει.